Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, η εβδομάδα μπροστά μας έχει τη γιορτή των Αγίων Αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ, και πασών των επουρανίων τιμίων δυνάμεων, δηλαδή όλων των Αγγέλων. Και ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή του επιστολή μας λέγει «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός». Να τα εξηγήσουμε λιγάκι αυτά τα πράγματα, να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε και να ξέρουμε ποιοι είμαστε, πώς ζούμε και ποιος είναι ο σκοπός μας. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πρώτα δημιούργησε ο Θεός τον πνευματικό κόσμο, δηλαδή τους αγγέλους, και ύστερα τον υλικό κόσμο. Πού τα ξέρουμε αυτά εμείς? Εμείς αυτά τα ξέρουμε από την Αγία Γραφή, από αυτά που μας είπε ο Χριστός, από αυτά τα οποία μας είπαν οι Απόστολοι, από αυτά τα οποία μας είπαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Η Παλαιά Διαθήκη μας λέει ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τότε είναι σαν αυτόν άγγελοι, δηλαδή τον εδοξολόγησαν άγγελοι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο πνευματικός κόσμος είχε δημιουργηθεί και μετά ο υλικός κόσμος. Δημιουργήθηκε όλος ο υλικός κόσμος και τελευταίος δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος είναι υλικοπνευματικός. Είναι σωματικός, είναι και πνευματικός. Θυμάστε τι έγινε, τι μας είπε η Αγία Γραφή. Ότι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από πυλό, από λάσπη. Και μετά ενεφύσισεν αυτό πνοήν ζώσαν. Του έδωκε πνοή, δηλαδή την ψυχή του έδωκε. Και έτσι ζωντάνεψε ο άνθρωπος και είναι αυτός τον οποίον γνωρίζουμε σήμερα.
Επομένως έχουμε πνευματικό κόσμο, το Θεό και τους αγγέλους, υλικό κόσμο, αυτό το οποίο βλέπουμε σε όλη την οικουμένη, σε όλο το διάστημα, και υλικό πνευματικό κόσμο που είναι ο άνθρωπος που έχει ψυχή και σώμα. Τώρα να πάμε σε αυτό το οποίο μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Τι θέλει να μας πει με αυτό ο Απόστολος Παύλος? Με αυτό ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι εμείς για να είμαστε πραγματικά ζωντανοί, για να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προχωρούμε στο δρόμο της αρετής, στο δρόμο που μας οδηγεί στην αιωνιότητα, πρέπει να νιώθουμε και να καταλαβαίνουμε ότι μέσα μας ζει ο ίδιος ο Χριστός. Το καταλαβαίνουμε αυτό, το ζούμε αυτό, πρέπει να το ζούμε στην καθημερινή μας τη ζωή. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός», το οποίο σημαίνει τι? Ότι δεν κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά κάνω το θέλημα του Χριστού, όπως λέμε στο Πάτερ ημών, «γεννηθήτω το θέλημά σου». Προσπαθούμε να είμαστε περισσότεροι σαν το Θεό και λιγότεροι σαν τα υλικά πράγματα. Αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα τα οποία εμείς πρέπει να σκεπτόμαστε και πρέπει να ζούμε. Προσέξτε όμως ένα άλλο πράγμα. Η Αγία Γραφή, όλοι αυτοί που είπα προηγουμένως, μας λένε ότι έχουμε φύλακα άγγελο. Τι είναι αυτός ο φύλακας άγγελος? Για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει ένας άγγελος, ο οποίος τον οδηγεί και τον προστατεύει, εφόσον ο άνθρωπος θέλει να τον ακούσει και να τον ακολουθήσει. Μα θα μου πείτε, τόσοι άγγελοι υπάρχουνε. Ο Θεός δημιουργεί ακόμη. «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι», λέγει ο Χριστός. Και όπως βλέπουμε, δημιουργούνται σήμερα ακόμη, δημιουργείται υλικός κόσμος. Αστέρια, γαλαξίες, πράγματα, θάματα, γίνονται τόσα πράγματα. Και επομένως και εκεί προχωρεί ο Θεός και κάνει αυτό το οποίο θέλει. Αφού γιορτάζουμε τους Αγίους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους και τους Αγγέλους, πρέπει να προσπαθούμε να ζητούμε ένας άγγελος να είναι πάντοτε μαζί μας και να είναι οδηγός μας, να μην λυπούμε το Πνεύμα του Θεού, να μην λυπούμε τον άγγελό μας. Έτσι θα έχουμε φύλακα και οδηγό, ο οποίος θα μας οδηγεί στην μετά θάνατον ζωή. Αυτά περίπου θα ήθελα να σας πω σήμερα και να κρατήσουμε στο νου μας το πιο βασικό από όλα. Είμαστε υλικοπνευματικό «ον», ο άνθρωπος είναι. Επομένως δεν είναι αυτή η ζωή μόνο εδώ, αλλά είναι και η ζωή μετά θάνατον. Και θα πρέπει εμείς να αισθανόμαστε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μέσα μας ζει ο ίδιος ο Χριστός, είναι Αγία η ζωή μας και προχωρούμε μπροστά προς την μετά θάνατον ζωή, προς την αιωνιότητα, οδηγούμενε πάντοτε από τον φύλακα άγγελο τον οποίον έχουμε. Κρατήστε αυτά στο νου σας, αγαπημένοι μου χριστιανοί, και μη χάνετε το δρόμο σας, μη χάνετε την πηξίδα σας. Ένας είναι ο σκοπός, η μετά θάνατον ζωή, η αιώνια ζωή, η ένωση με τον ίδιον τον Χριστό, με τους Αγίους και τους Αγγέλους του ουρανού. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που μας εδίδαξες όλα αυτά τα πράγματα, Συ και η Απόστολή Σου και ο Απόστολος Παύλος. Σε παρακαλούμε πολύ, ζήσε πάντα μέσα μας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και οδήγησέ μας στην ουράνια Σου Βασιλεία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιο του Θεού του Ζώντος. Nectarion, Tim.
ζήσομεν πίστη, ως εν Θεόν φεραπώντα Χριστού, αναβλύζει γαριάσεις πάντοτα πας της ευλάβος κραυγάζουσιν. Δόξα τός εδόξα σαντι Χριστό, δόξα τός εθαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου πασινία μάρτα. Today's Gospel tells us of two things. First, that a woman was healed. She had a flow of blood. She was losing blood. But as soon as she touched his garment, she was healed. This is the first thing. The second thing is that Jairus had a daughter, and she was very sick. And he went to Jesus and invited him to go to his home to heal his daughter. While Jesus was healing this woman that had a flow of blood, the servants of Jairus came and told him, "Don't bother the teacher, your daughter is dead." But immediately Christ said to him, "Don't worry, your daughter is not dead, she is sleeping." Let us note two things here. In the first instance, Christ said to this woman, "Your faith has made you well. Your faith has saved you." Then Christ says to Jairus, "Your daughter is not dead, she is sleeping." And everybody was laughing at him. But he went to the home of Jairus, and he prayed and he touched the daughter of Jairus. And she, as out of sleep, she came alive, and she was resurrected. Let us try to understand those two things. The first thing, that Christ said, "Your faith has made you well." And the second thing, that the daughter of Jairus was resurrected. A person cannot live only by the material things. A person lives more with the spiritual things, and especially with faith. Faith is the most important thing for a person on this earth. I have said it time and again that the faith of a person is what is the root for a tree. Can a tree stand without a root? No. And a person cannot live without faith. But unfortunately, today, statistics say that maybe 30% of people do not believe in God, do not have faith. Are we happy about this? Well, let's see what is going on around us. How is the society doing today? Every moment, every hour, every day, we hear of very strange and difficult things. Murders and many other sins that I don't even want
to mention them here. This is a society that sometimes you feel that it is a jungle with what is going on. Let us mention only what is going on today in the world, in Ukraine, in Africa, in Ethiopia, in so many places that people kill one another. It's like a jungle. Is that what we want for our society? No. Why we are in that predicament? Because our faith is not strong and our spiritual life is not strong. We gave in to the material world and we don't care as much about the spiritual world. But listen to what Christ again said. He said to that woman, "Your faith has saved you." And when he says that, we must understand what I said before, that without faith, we cannot go very far. Then let's come to the second point. Christ said, "Your daughter," he said to Jairus, "your daughter is not dead, but is sleeping." And he prayed and touched her, and she was resurrected. Do you believe in the resurrection? Not only of Christ, but your own resurrection. St. Paul tells us that if Christ is not resurrected, our faith is in vain and our preaching is in vain. But the resurrection tells us so much about our life, not about our life only here, but about our life after death. Do you, that you hear me this moment, do you believe in the afterlife? Do you believe in the resurrection of Christ? Do you believe in the miracles that Christ performed? Do you believe? If you do believe, then you are safe. You are walking on the right path that leads you to the afterlife, to the eternal life. But if you don't believe, and if I don't believe in the resurrection of Christ, and if I don't believe in my own resurrection, then what am I? How am I governed? Who governs me if my faith does not govern me, and if my faith does not lead me where I should be led? Beloved in the Lord, let us face it. Today's society sometimes does not know what is doing, and we must be very careful with this. And especially, I will always say the same thing, especially we should look after the upbringing of our children. We might have faith, but are we sure that our children have the same faith as we do? Because if we don't have faith, then we become what? A dust, nothing, material. Material does not last. It will not last. But we are an entity that is made of spirit and body. God, when created the world, he created first the angels, the spiritual world, then he created the material world, and then he created human beings. And human being was created by dust and his in-breathing, which means that he is material and spiritual at the same time. If we lose one of the materials, the material or the spiritual, then we die. But if we don't believe in that, at the death, what happens? Doesn't matter what we believe. The reality is that life continues after death, and we will be resurrected to be with Christ in his bosom,
with the angels of heaven and the saints and the Holy Mother, or to be in punishment? What do you prepare? What do you prefer? Whatever you prefer, you must prepare for it with your faith and everything else, which, as we say in the Lord's Prayer, to do the will of God. And the will of God is to love people, to believe in God, to help people, to always act honestly. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Christ our Lord, we thank you that you taught us two wonderful things today. That without faith, we cannot go very far, and it is our faith that saves us. And secondly, with the resurrection of the daughter of Jairus, you taught us that we are going to be resurrected ourselves, and we will be forever and ever with you. Help us to do the right thing so that we will be with you, the Holy Mother, all the saints, and the angels of heaven. Χωρίζει σώμα και ψυχή, στη γη το σώμα πάει. Με λόγια με λιστά λατά την Εύα δελεάζει ο Σατανάς, και τον καρπό εκείνη δοκιμάζει, και τον Αδάμ ξεγέλασε, συνένοχο τον κάνει και του Θεού. Την εντολή για θάνατο ξεχάνει. Λοιπόν, το προπατορικό αμάρτημα ποιο είναι? Η σχέση ερωτική, το είπαμε, δεν είναι. Η σκέψη πως ο άνθρωπος είσαι ο Θεός να γίνει. Την περασμένη Κυριακή έγιναν εκδηλώσεις σε όλο τον Καναδά για την 28η Οκτωβρίου 1940 με πολλή επιτυχία και ιδιαιτέρως στο Μόντρεαλ και στο Τρόντο. Last Sunday, we celebrated the Ochi Day across Canada, especially in Montreal and Toronto. Ήμουνα στο Μοντρεάλ και τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία με τον Επίσκοπο Ιάκωβο και τον Πατέρα Βασίλειο Τσαπραγίδη. Προσήλθαν οι άνθρωποι με πολύ ενθουσιασμό και μετά έγινε γεύμα στην αίθουσα της κοινότητος και κύριος ομιλητής ήτανε ο κύριος Τσούκας, ιατρός, πρόεδρος της κοινότητος εκεί και πραγματικά συγκίνησε τον κόσμο. Bishop Ιάκωβος and myself and Father Τσαπραίνης, we had had the Divine Liturgy in the St. George Church in Montreal and the Doxology. After that, a luncheon was organized by the community. Everybody came there. The Consul General of Greece, Mrs. Barbarigos, who gave greetings. And of course, the President of the community, Dr. Tsoukas, who was the main speaker. Στο Τορόντο έγινε παρέλαση με αρκετά καλή επιτυχία. Οργανώθηκε από την πρόεδρο της κοινότητος Τορόντο, κυρία Σκουτάκη, συμμετείχε εκπροσωπώντας και μένα ο επίσκοπος Αθηναγόρας. Το βράδυ της ίδιας ημέρας είχαμε το δείπνο της Ακαδημίας στο Μόντρεαλ Λαβάλ και είχε πολλή επιτυχία. Οργανώθηκε από τον Επίσκοπο Ιάκωβο, τους αδελφούς ιερείς και τις φιλόπτωχες αδελφότητες. Έλαβαν μέρος πολλοί, μεταξύ των οποίων η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κυρία Βαρβαρίγου,
ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητος, Δόκτωρ Τσούκας, και πάρα πολλοί άλλοι, και είχε μεγάλη επιτυχία. Από το Τορόντο ήρθαν μέλη του Προεδρείου της φιλοπτώχου αδελφότητας στο Καναδά. Το ίδιο βράδυ, the same night, we had the annual dinner for the Theological Academy in the area Toronto-Laval. It had had a great success, and I thank all the people that organized this. Την Τρίτη, εορτή των Αγίων Αναργύρων, την παραμονή το βράδυ έγινε εσπερινός και την ίδια την ημέρα Θεία Λειτουργία στο γεροκομείο μας στο Τορόντο και προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κύριος Αθηναγόρας μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο Τσιάλτα. Γνωρίζετε πόσο αγαπούμε το γεροκομείο μας και πόσα καλά προσφέρει. Θερμά συγχαρητήρια. Tuesday, the feast day of Saint Anargyri. The chapel of Saint Anargyri in the Hellenic home in Toronto is celebrating, and Bishop Athinagoras was there, and with Father Chaltas, they did the Vesper service and the Divine Liturgy. All of us love the Hellenic home, the Gerokomio mas, and we must be always grateful to the people that have served our communities in the past. Την Πέμπτη με επισκέφθηκαν στο γραφείο μου ο πατήρ Χλάδιο, ο πατήρ Ανδρέας Παντέας από την Ελλάδα με τους δύο υιούς του και την σύζυγό του και ο πατήρ Απόστολος Γκόλιας με τον αδελφό του πατέρα Διονύσιο από την Ελλάδα. Last Thursday, I was visited in my office by Father Claudio Bogdan, by Father Andreas Panteas, his two sons and his wife, and Father Apostolos Gólias with his brother Father Dionysios from Greece. Σήμερα το πρωί είχαμε τη Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι μας του Πατροκοσμά και ήλθε μαζί μας ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, κύριος Αντωνάτος, με την οικογένειά του. Όλα ήταν πάρα πολύ όμορφα. This morning we had a Divine Liturgy in the Monastery of Patrokosmas and the Consul General of Greece, Mr. Antonatos, with his family was there. You very well know that Mr. Antonatos has 8 children. Everything was wonderful. Το ίδιο βράδυ η Κυπριακή Αδελφότητα του Τορόντο, η Ομοσπονδία των Κυπρίων στον Καναδά, εόρτασε τα 62 χρόνια της ανεξαρτησίας της Κύπρου και έλαβε μέρος ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου, κύριος Ιωαννίδης, και φυσικά ο επίσκοπος Αθηναγόρας εκπροσωπώντας και μένα τον ίδιο. This evening, the Cypriot Brotherhood in Toronto celebrated the 62nd anniversary of the independence of Cyprus. The High Commissioner, Mr. George Ioannidis, was there, and of course, Bishop Athinagoras representing me as well. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσο αγαπούμε την Κύπρο μας, πόσο αγαπούμε την Ελλάδα μας και πόσες φορές το καλοκαίρι σας είχα πει ότι πρέπει εκεί να κάνουμε τις διακοπές μας και να βοηθούμε τις πατρίδες μας. You know very well how much we love Cyprus, we love Greece, and how many times summertime I told you that we should take our vacations there and love Cyprus and Greece. Ο Θεός μαζί σας.
May God be with you always. Την τόρον το εσάν ημνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρουρηχθή λατέ Καναδάνη Πανάχραντος και οδηγή απάντας εις λιμένα σωτηρίων ημείς δε συ Παρθένε βόμεν χαίρε ή και χαριτωμένη. Την τόρον το εσάν ημνης τιμή και Ιησούν Χριστόν